Ο κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ Αμερικής και τη Ρωσία είναι υψηλός, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβευτή στην Ουάσιγκτον, Ανατόλια Αντόνοφ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανοί διεξάγουν ήδη πόλεμο αντιπροσώπων εναντίον της Μόσχας, γράφει το CNN. Σήμερα, κανείς δεν κρύβει τους πραγματικούς στόχους του λευκού οίκου στην πολιτική του απέναντί μα, σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, πολιτικοί σχολιαστέ μιλούν για την ανάγκη να ενταθεί ο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω Μισάζων, είπε ο Ντόνοφ σε συνέντευξή του για το πρακτορείο ΤΑΣ. Υπενθυμίζω σε όσου παρακολουθούν ότι ένα πόλεμο αντιπροσώπων γίνεται με τη βοήθεια πρακτόρων. Αυτό κάνουν οι Αμερικανοί στο Ουκρανικό έδαφο, πρόσθεσε ο πρέσβη. Τονίζουμε ότι ο κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ρωσία και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι υψηλό, είπε ο Αντωνόφ. Ο πρέσβη δήλωσε ότι ο διάλογο μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον έχει παγώσει επί του παρόντο. Η ρωσική πρεσβεία αναγκάζεται να εργάζεται σε μια ατμόσφαιρα εχθρότητα και καχυποψίας». Λόγω των αποφάσεων των κύκλων εξουσία που έχουν αιμονή να μα παρουσιάζουν ω κράτο παρεία, ο Ρωσοαμερικανικό Διάλογο έχει εισέλθει σε μια εποχή παγετώνων, δήλωσε ο Ντονόφ. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στι Ηνωμένε Πολιτείε δείχνει ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κίεβο είναι έτοιμα για ειρήνη. Το κεντρικό σημείο των συζητήσεων ήταν ο πόλεμο, που σημαίνει τον θάνατο απλών στρατιωτών και τη σύνδεση του Ουκρανικού καθεστώτο με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Ανατόλι Αντόνοφ. Οι Τούρκοι τρολάρουν του Αμερικανού στο θέμα των πυράβλων Patriot και του προειδοποιούν για συντριπτικό πλήγμα από του Ρώσου. Για να το λένε πάντω οι Τούρκοι, που είναι φιλαράκια με του Ρώσου, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν ενδεχομένω. Η Τουρκία προέβλεψε μια ισχυρή απάντηση από τη Ρωσία στη μεταφορά των συστημάτων αεράμινα Πάτριο στην Ουκρανία, αναφέρει Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απάντηση τη Ρωσία στη μεταφορά των συστημάτων αεράμινα Πάτριο στην Ουκρανία θα είναι συντριπτική, δήλωσε στο Νοβόστη ω Σαντί Κακιάρ, συνταγματάρχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λέκτορα στο τμήμα διεθνών σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Τζίρνεϊ στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον Τούρκο Αξιωματικό, τα Αμερικανικά συστήματα αεράμινα που μεταφέρθηκαν στο Κίεβο έχουν δοκιμαστεί στον πρώτο και τον δεύτερο πόλεμο στο Περσικό κόλπο και η Μόσχα γνωρίζει τα πάντα για αυτά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.